Μια ανάσα πριν τις βουλευτικές εκλογές και οι μηχανισμοί έχουν πάρει φωτιά. Στην περιφέρεια Κρήτης όλα είναι έτοιμα με τους εκλογικούς σάκους να έχουν ταξινομηθεί και αποσταλεί στους Δήμους για να τους παραλάβουν από εκεί οι δικαστικοί αντιπρόσωποι. Ο συνολικός αριθμός του εκλογικού σώματος στην περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται σε 544.408 εκλογείς κατανεμημένοι σε 1.294 εκλογικά τμήματα, τόσο βασικών εκλογέων όσο και ετεροδημοτών. Ήδη ξεκινήσαμε σήμερα και δώσαμε το υλικό στους Δήμους προκειμένου με τη σειρά τους να το δώσουν στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Νομίζω ότι θα πάνε όλα εντάξει και με τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Παρότι πάντα έχουμε κάποιους οι οποίοι τα αφήνουν τελευταία στιγμή ή τους ψάχνουμε, αλλά νομίζω ότι με βάση και το προηγούμενο που είχαμε των τετραπλών εκλογών την προηγούμενη φορά, θα είναι όλοι συνεπείς τώρα και δεν θα έχουμε θέματα. Δηλαδή μέχρι το πρωί θα έχουμε τα αποτελέσματα. Αυτή τη φορά η εκλογική διαδικασία διεξάγεται με τους αναθεωρημένους εκλογικούς καταλόγους, ενώ και τα εκλογικά τμήματα είναι λιγότερα από αυτά των ευρωεκλογών. Κατά συνέπεια, οι πολίτες θα πρέπει πριν προσέλθουν στις κάλπες να επιβεβαιώσουν το εκλογικό τμήμα στο οποίο ψηφίζουν, καθώς ενδέχεται να είναι διαφορετικό από εκείνο των προηγούμενων εκλογών. Έχουν αλλάξει λίγο, οπότε δεν είναι αυτονόητο ότι θα είναι όλοι οι εκλογές στα ίδια τμήματα με τις προηγούμενες εκλογές και πρέπει ο καθένας να μπει στην εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών ipes.gr στο μάθε που ψηφίζεις για να δει σε ποιο ακριβώς κτίριο θα ψηφίσει. Στο Αργαλοχώρι και ξέρουμε πώς ψηφίζει. Πώς θα προσβάζουμε. Όχι, δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε. Όχι. Βεβαίως θα ψηφίσω. Είμαι πολύ μακριά για να ψηφίσω. Δεν είμαι από εδώ και οπότε δεν θα ψηφίσω. Όχι ότι με ενδιαφέρει φυσικά, αλλά με πιάνει και χιλιομετρική απόσταση. Έγκυρα θα είναι τα ψηφοδέλτια που θα έχουν σταυρό δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων, είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά πλευρά του ψηφοδελτίου και όχι τικ. Εάν κάποιος βάλει σταυρό και αριστερά και δεξιά, το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στον αριθμό των σταυρών που μπαίνουν στα ψηφοδέλτια των κομμάτων που συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές, καθώς σε κάθε περιφέρεια ο αριθμός των σταυρών διαφέρει. Στο Ηράκλειο οι ψηφοφόροι μπορεί να βάλουν μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης, μέχρι 2 στα Χανιά και από έναν σταυρό προτίμησης τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Λασίθι. Όχι ακόμη. Ναι, ξέρω, ναι. Δεν θυμάμαι, 4, 5. Μπροστά από το όνομα. Πόσους. Ένα. Εννοείται, αλλή μόνο. Ορίστε. Πόσους σταυρούς βάζουμε. Πόσους σταυρούς βάζουμε. Μέχρι πόσους. Όσους θέλει ο καθένας, μέχρι 3. Ψηφίζω. Ξέρετε πώς ψηφίζουμε. Όχι. Δεν ξέρω.